Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό τη σκιά συγκλονιστικών αποκαλύψεων των Panama Papers συγκλονίζονται κυβερνήσεις, παρετούνται πρωθυπουργοί, συνταράσσεται η οικονομική και πολιτική ζωή του πλανήτη. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν και οι αποκαλύψεις των WikiLeaks στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Και αποκαλύπτεται ομός εκβιασμός παραγόντων του Δουνουτού. Και στις δύο περιπτώσεις αποκαλύπτεται ότι αυτό που εμείς οι κινητοί ονομάζουμε ένωμη τάξη δεν αφορά όλους. Αφορά δυστυχώς μόνο εμάς τους θνητούς. Αποκαλύπτεται για μία ακόμα φορά ότι η επιθετικότητα του χρηματοπιστικού συστήματος έχει κυριαρχήσει απόλυτα επί της πολιτικής, με ολέθριες συνέπειες για τους λαούς και τα κράτη. Που την κυρίαρχη και οικονομική και πολιτική ελίτ σε όλο τον κόσμο, για αυτούς οι λαοί είναι απλοί αριθμοί και όχι άνθρωποι με ανάγκες και δικαιώματα. Το φαινόμενο το έχουμε επιγράψει για την παγκόσμια κατάσταση άριστα με τον καλύτερο τρόπο οι διανοητές της εποχής μας. Τσόμσκι, Χάμπερμας, Καστοριάδης, Μπάουμαν, τον Ντόροβ, Μπαντιού. Οι νομπελίστες οικονομολόγοι Στίγκλιτς και Κρούγκμαν. Ο χρόνος όμως δεν μου επιτρέπει αναλυτικότερη αναφορά στο έργο τους. Απέναντι στα γεγονότα αυτά που συγκλονίζουν την οικομένη στη χώρα μας, η Νέα Δημοκρατία, αντί να αξιολογεί τα στοιχεία της διαρροής και να τοποθετείται απέναντι σε αυτά, περιορίζει διαμονικά σε μια στήρα πρακτορικού τύπου αντίληψη των πραγμάτων και το μόνο που κάνει είναι να αναζητεί την πηγή της διαρροής. Κάτι που κανένας δεν θέτει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί τη μοναδικότητα και εξαίρεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που αποτέλεσε το θερμοκήπιο δράσης και λειτουργίας Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ζήτημα της δανειοδότησής τους συνιστά ένα μέγιστο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο από το σοβαρότερα της μεταπολίτευσης. Με δράστες τα δύο κόμματά σας. Θα αναλάβετε, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τις ευθύνες σας γι' αυτό? Η Βουλή και ο ελληνικός λαός περιμένει και αναμένει σήμερα τις τοποθετήσεις σας, όπως σας αναλύσω παρακάτω. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε το πολιτικό σύστημα στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Τα κόμματα που έχουν βεβαίως στη συνταγματική τους νομιμοποίηση στο άρθρο 29 του Συντάγματος ως έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος επιβάλλεται με τόλμη και αποφασιστικότητα να συζητήσουν για όλες τις παθογένειες και τις αρνητικές εκφάνσεις του πολιτικού μας συστήματος, κυρίως των κομμάτων, ώστε να υπάρξει αφετηρία επιτέλους για να αναπτυχθεί κάτι από τη χαμένη τιμή και την αξιοπιστία του. Σχετικά με τα συμφέροντα της διαπλοκής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ στην πρώην ημερήσια διάταξη ζήτηση για τη δικαιοσύνη έστειλε το μήνυμα. Απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και των άλλων επιχειρήσεων που έχουν δάνεια και δεν τα εξοφλούν. Τους λέμε μια και καλή. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα βάλουν το χέρι στην τσέπη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να υπακούσουν στην νομιμότητα κάτι που ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας, ή θα εγκαταλείψουν επιτέλους την προσπάθεια να αποτελούν δήθεν την οικονομική εξουσία με κρατικό αποκλειστικά χρήμα που στο κάτω-κάτω τελικά πληρώνει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνησή μας δεν έκρυψε, όπως ξέρετε, ούτε λίστες ούτε συντηφοροφυγάδες στα συστάρια. Δεν χρηματοδοτεί κόμματα εξουσίας χωρίς καμία εγγύηση εξόφλησής τους και δεν δίνει δάνεια δανεικά και αγύριστα που τελικά εδώ που τα λέμε και να είμαστε ειλικρινείς, ποιος τα πληρώνει? Ο ελληνικός λαός μέσω της διαδικασίας ανακεφαλοποίησης των τροπεζών. Παπασταύρος δεν θα βρείτε στην αυλή μας. Και πάμε λοιπόν στο ουσία και στον πυρήνα της πρότασής μας για τα δάνεια των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα δάνεια έχουν λάβει τα κόμματα Νούδο και ΠΑΣΟΚ? Από τη συζήτηση στη Βουλή για τη Δικαιοσύνη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε δύο νούμερα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε συνολικά δάνεια 210 εκατομμυρίων και το ΠΑΣΟΚ 115 εκατομμύρια και δεν διαψεύστηκε από κανένα σας. Ερωτάμε, τα δάνεια αυτά είναι σε ρύθμιση? Για ποια συγκεκριμένα ποσά και με ποιους όρους? Εάν έγινε ρύθμιση, ποιες είναι οι αιτήσεις δόσεις και για πόσο χρονικό διάστημα έχουν συμφωνηθεί να καταβάλλονται? Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά πρέπει ασφαλώς να δοθούν από το πόρισμα της Επιτροπής μας που θα ζητήσει η Βουλή σήμερα. Μαζί βέβαια με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η αίτηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Απαντήσεις που ελπίζουμε να αποτελέσουν ένα αποφασιστικό βήμα αποκατάστασης επιτέλους, έστω σε ένα βαθμό, της τιμής και της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων, δηλαδή της ίδιας της δημοκρατίας. Στην επιστήμη του συνταγματικού δικαίου αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ομαλή λειτουργία και πραγμάτωση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών και αξιών, όπως η δημοκρατική αρχή, η λαϊκή κυριαρχία, η ελεύθερη και ανώθυπτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, συναρτώνται άμεσα και έντονα με τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων, που διεκδικούν την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση και μέσω αυτής βεβαίως την άσκηση κρατικής εξουσίας.
Οι συνταγματικές προβλέψεις για την ίδρυση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, άρθρο 29 του Συντάγματος, οι κανόνες εσωκομματικής δημοκρατίας, η πρόβλεψη για την οικονομική ενίσχυσή τους από το κράτος, κρατική χρηματοδότηση δηλαδή, ο έλεγχος των οικονομικών τους με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και την αρχή της δημοκρατικής συγκέντρωσης και λειτουργίας τους, καθώς και η ευθύνη διαχείρισής τους, αποτελούν θεσμικές προβλέψεις και εγγύσεις για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Ειδικά το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και το ζήτημα των ελέγχων των οικονομικών τους απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες την ελληνική κοινή γνώμη αλλά και την κοινωνική ζωή του τόπου. Γι' αυτό, άλλωστε, έχουμε επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις τόσο του κοινού όσο και του συνταγματικού νομοθέτη που μαρτυρούν την επιβαλλόμενη θεσμική επαγρύπνηση. Νόμος 1443-84, 24-96 κλπ. Αναθεώρηση συνταγματική του 2001 και ο τελευταίος νόμος 43-04 του 14, τον Οκτώβριο του 14. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση του τελευταίου νόμου συνομολογείται ότι στη διαμόρφωσή του συνέβαλε σειρά συστάσεων από την Επιτροπή Γκρέκο, ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς, ώστε η Ελλάδα, λέει η ίδια σύσταση, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια που χορηγούνται σε πολιτικά κόμματα δεν χρησιμοποιούνται για την παράκαψη των κανονισμών πολιτικής χρηματοδότησης και εξακριβώνει ότι κατά πόσον τα δάνεια αποπληρώνονται σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκαν. Τώρα εδώ, επειδή είναι μεγάλο το κείμενο, θα σας πω δύο λόγια να καταλάβετε νομικά τι συμβαίνει. Τι έκαναν τα δύο κόμματα λαμβάνοντας την κρατική χρηματοδότηση, ποιες εγγύσεις παρήχαν ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή των δανείων. Ακούστε τι έγινε λοιπόν. Η μόνη εγγύηση που δόθηκε από τα δύο κόμματα όλη αυτή τον τελευταίο χρόνο ήταν ένα πράγμα. Η προσδοκία που είχαν στην κρατική χρηματοδότηση που θα αποτελούσε ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού. Εδώ ακούστε τι έχουμε τώρα. Έχουμε κάτι το βέβαιο, το συγκεκριμένο, το ορισμένο, το ασφαλές. Τίποτα. Διότι, ακούστε να δείτε. Και η κρατική χρηματοδότηση που είναι ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι αβέβαιο, διότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι συνεχώς μειούμενος ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά έχουμε και συρρυκνούμενη την εκλογική δύναμη των δύο κομμάτων. Οπότε η ασφάλεια που έβαλαν, η εγγύηση που έθεσαν την κρατική χρηματοδότηση είναι αβεβαία και μη ασφαλής. Έτσι, για τους δικηγόρους τώρα, νομικά σκεπτόμενοι, τα δάνεια αυτά χορηγούνταν ουσιαστικά χωρίς καμία εγγύηση. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει άνθρωπος νομικής επιστήμης που να ασχολήθηκε, να έγραψε και να δημοσίευσε οτιδήποτε για τα πολιτικά κόμματα που να μην θεωρηθεί μια βασική αρχή. Μπορούν τα κόμματα να δανειοδοτηθούν? Βεβαίως μπορούν και είναι συνταγματικά και νομικά επιτρεπτό. Όμως υποχρεούνται τα ίδια τα κόμματα και υποχρεούνται και οι ίδιες οι τράπεζες να απαιτήσουν την παροχή εγγύσεων, κυρίως υποθήκη και προσημείωση υποθήκες, ποσό τουλάχιστον ίσο με την αξία του δανείου. Εμπράγματι μιλάμε για ασφάλεια. Ενώ είναι η πρακτική των τραπεζών, ποια είναι? Εμείς οι δικηγόροι το ξέρουμε. Δεν υπάρχει να χορηγηθεί περίπτωση χορήγησης δανείου σε ένα απλό ή ένα πολίτη και σε μια επιχείρηση και να μην αξιώνει εμπράγματι ασφάλεια στο 130% της αξίας του δανείου. Τόκοι, δαπάνες κλπ. Έτσι. Έγινε ποτέ εδώ? Ποτέ δεν έγινε ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το Πασό. Σε όλες τις δανειοδοτήσεις τους, η μοναδική εγγύηση ήταν η προσδοκία στο μέλλον της κρατικής χρηματοδότησης ως ποσοστό του προϋπολογισμού, θεωρώντας δεδομένο ότι θα έχουν τα θεριώδη ποσοστά των 40 και 45% ως εκλογική δύναμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη των διοικήσεων των τραπεζών τώρα, που δέχτηκαν σαν μοναδική εγγύηση την εχώρηση αυτής της προσδοκίας απλώς στην κρατική χρηματοδότηση, ήταν σχεδόν δεδομένη. Διότι η εχώρηση μελλοντικής απέτησης έναντι του κράτους, κυρία Κεραμέα, δεν φαίνονταν να αποτελεί επαρκή εγγύηση. Τουλάχιστον τέτοια που να διασφαλίσει, όπως λέει ο ίδιος ο οργανισμός των τραπεζών, κατά τρόπο απόλυτο και πλήρη τα συμφέροντα των τραπεζών. Και αυτό, να σας πω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η κρατική χρηματοδότηση ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού και η εκλογική δύναμη. Είναι και κάτι άλλο. Γιατί είναι ρευστό και αβέβαιο. Διότι μπορούμε να έχουμε αλλαγές στα πρόσωπα της κομματικής ηγεσίας. Μπορεί να έχουμε πιθανή τροποποίηση του ισχύοντος δικαίου. Μπορεί να έχουμε μεταβολή σε εκλογική δύναμη, όπως και έγινε. Άρα λοιπόν και επομένως το ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης θα μπορούσαν κάθε μια από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και σωρευτικά μαζί, να ανατρέψουν τα δεδομένα της συμφωνίας που έκαναν τα δύο κόμματα, να απομειώσουν την παρασκήθησα εγγύηση και εν τέλει να φέρουν τις τράπεζες αντιμέτωπες με απρόβλεπτες εξελίξεις, υπονομευτικές των συμφερόντων τους. Κάτι που τελικά έγινε και ξέρετε ότι στην πολιτική, στην οικονομία και στο ποδόσφαιρο όλα ισχύουν από το αποτέλεσμα. Τα δάνεια λοιπόν Ούδου και Πασόκ είναι δυνικά και γύριστα. Και επειδή δεν έχω χρόνο, σας λέω ότι τελικά, κύριοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, κατορθώστε δύο πράγματα. Πρώτον, να άρετε την ποινική ευθύνη των τραπεζών και τα δάνειά σας και να με εξοφλήσετε και τα κόμματά σας να χρεοποιήσετε. Όμως,
Το σημαντικότερο, κάνετε κάτι άλλο. Φτάσατε στο να δείτε την τιμή και την αξιοπιστία των κομμάτων σας και του πολιτικού συστήματος. Ενώ αναδείξατε το ύφος και το ήθος του πολιτικού συστήματος που ήταν το δικό σας πολιτικό σύστημα. Που στήσατε με σωρία πράξεων και παραλήψεων που θα εγγραφούν στη συλλογική, κοινωνική και πολιτική συνείδηση, αλλά και στη νομική και θεσμική μνήμη. Και πάμε να σου πω δύο λόγια. Και τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα ελέγχω την ανοχή μόνο για ένα λεπτό. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σας λέω καλόπιστα. Πριν 30 χρόνια, αρχηγός σας ο Αβέροφ παρέλαβε ένα κόμμα με πλεόνασμα και το παρόδωσε με 7 εκατομμύρια έλλειμμα. Και τι λέτε ότι έκανε ο Αβέροφ, αυτός ο εκπατρίδης ιδιωτικός πολιτικός. Προέδεσε πώληση ιδιωτικού του ακινήτου και κάλυψε όλο το έλλειμμα του κόμματός σας. Σας λέει κάτι αυτό? Αν σας λέει, αναστοχαστείτε λοιπόν. Και πάμε τώρα στα μουμέ και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Με τα ΜΟΜΟΕ τι έγινε άραγε? Θα δώσω στα πρακτικά, για να μην πω, κύριε Πρόεδρε, ένα πίνακα όπου προβλέπονται, καταχωρούνται όλα τα δάνεια κατά μέσο ενημέρωσης για κάθε μια τράπεζα, για να μην τα επαναλαμβάνω. Πρέπει να σας πω ότι τα χρέη των συνολικά όλων των συστημικών ΜΟΜΟΕ απέναντι στις τέσσερες τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Γιούρομα και Αλφα, εδώ ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι 808 εκατομμύρια. Ο Δραγασάγης το ανέφερε στο 1 δις. Ενώ οφείλουν κι άλλο υπόλοιπο 34 εκατομμύρια από τον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και από τα πρόστιμα του ΕΣΟΡΟΥ. Μιλάμε για εκατοντάδες λοιπόν εκατομμύρια που υπερβαίνουν το 1 δις συνολικά. Αυτά είναι τα ΜΟΜΟΕ. Και να θυμίσω και κάτι το οποίο δεν θέλω να το παραβλέψω. Ο Ομπέρτο Έκο είπε ότι οι δικτατορίες δεν γίνονται πλέον με τα τάγκς, αλλά με τις τηλεοράσεις. Και πεθαίνοντες, είπε το καλύτερο. Όταν θριαμβεύουν τα μέσα ενημέρωση μια κοινωνία, πεθαίνει ο άνθρωπος. Θα επιτρέψουμε άραγε όλοι μας, σαν πολιτικό σύστημα, σε επιχειρήσεις ΜΟΜΟΕ με τόση δύναμη να την αποκτούν με κρατικό χρήμα και να λειτουργούν ουσιαστικά χρεοκοπημένες χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τελειώνω, η κατάσταση αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, εκβιασμών, χτυπημάτων κάτω από τη μέση και οικονομικής εξάρτησης με κεντρικό ρόλο των τραπεζών ανάμεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και τα κόμματα μέχρι τώρα καταγράφηκε στην πολιτική σκηνή με τον κομψό όρο διαπλοκή. Έτσι γίνονται τεράστια ερωτήματα για τη βιωσιμότητά τους, αλλά κυρίως για την ίδια την ενημέρωση των πολιτών, θεωρούμενη ως ένα θεμελιώδης δημόσιο αγαθό. Στη σημερινή κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα, είναι εναπόκειται για πρώτη φορά να θέσουν το δάκτυλο επί των ύλων, ελέγχοντας την νομιμότητα της χρηματοδότησής τους και τον τελικό προορισμό των δανείων. Είναι καιρός να γίνουν θαραλέα βήματα που θα συμβάλλουν στο να αποκατασταθεί κάπως η συρρυκνωμένη αξιοπιστία αυτών των μέσων ενημέρωσης. Και τέλος, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα δεν συζητάμε κάποιο πρόβλημα. Συζητάμε το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας, που το κατάντησε χωρίς κανένα κύρος και αξιοπιστία, που δώσετε εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μορφή στην πολιτεία, τη μορφή των πράξεών σας. Κάνατε αυτό που έλεγε ο Σοκράτης, το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχος. Δηλαδή η πολιτεία έμοιαζε με το προσωπείο των πράξεών της πολιτικής σας. Εμείς θα πολεμήσουμε αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι, homo homini lupus, δηλαδή λύκος ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Και θα υλοποιήσουμε την πρωταγόρια παρένεση πάντων χρημάτων με τον άνθρωπο. Ευχαριστώ.